Hello, hello, ξεκινήσαμε. Γεια σου, ομορφιά μου. Τι μου κάνεις εδώ πέρα? Εγώ ζεσταίνομαι, φιλενάδα, πραγματικά. Έχω ανάψει τώρα και τα φώτα, ο Χριστός και η μάνα του. Και ακόμα, πρόσεχε, είναι Μάιος. Δεν έχει μπει καν ο Ιούνιος. Οχ, παθαίνω εγκεφαλικό, πραγματικά δεν μπορώ καθόλου τη ζέστη. Τέλος πάντων όμως, εδώ ήρθαμε τώρα για να πούμε ωραία πράγματα. Να σας δείξω πάλι τι ψώνεις από το Shane. Οπότε σήμερα θα δείτε την δεύτερη και την τρίτη παραγγελία μου. Αν δεν έχεις δει την πρώτη παραγγελία μου κάπου εδώ πέρα, θα τρέχει να πας και να τη δεις. Και έχω να σου πω, από την εμπειρία μου πλέον, πραγματικά, ότι τα πακέτα τα χωρίζουν σε δύο. Δηλαδή, αν η παραγγελία σου είναι μεγάλη, θα χωρίζουν τα πακέτα σε δύο. Οπότε έχω κάνει τρεις παραγγελίες. Μου ήρθαν 6 πακέτα και αυτή τη φορά ήρθαν σε 12 με 13 ημέρες just. Και η δεύτερη με την τρίτη παραγγελία μου ήταν διαφορά μιας ημέρας. Λοιπόν, νομίζω ότι τα λόγια είναι περιτά. Νομίζω ότι και εσύ θέλεις, ρε παιδί μου, να τα δεις και αυτή τη φορά τι ψώνισε η Μπέλα Μέρη. Παρ' όλα αυτά, πριν πέσει ακόμα το intro, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, να χτυπάς και το καμπανάλι αριστερά και δεξιά για να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και φυσικά να με ακολουθείς και στο Instagram. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, φιλενάδα, άκου τώρα πως έχει το θέμα. Επειδή είμαστε καλεσμένοι σε ένα γάμο τον Ιούλιο, όπως σας είπα, είχα πάρει ένα φουστάνι της Ουρανίας, είχα πάρει τα ρούχα του Γιώργου, είχα πάρει τα ρούχα του άντρα. Έμεινε και εγώ να πάρω. Πώς θα πάω στο γάμο, έτσι, με ένα τζιν? Όχι, φιλενάδα. Όχι, φιλενάδα. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν τα έχω φορέσει, τα έχω δοκιμάσει και ξέρω ότι πάνω μου είναι κουκλίστικα. Όμως, επειδή και εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται, εδώ πέρα, στα πλάγια, θα σου έχω και τη φώτα του μοντέλου για να δεις, ρε παιδί μου, να καταλάβεις και εσύ τι εστί βερίκοκο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη φόρμα, φιλενάδα, να σου δείξω. Πήρα και εγώ για πρώτη φορά, έτσι διάλεξα, επέλεξα να πάρω μία ολόσημη φόρμα, η οποία όπως βλέπεις από πάνω, όχι αυτό είναι το πίσω, λάθος, λοιπόν, αυτό είναι το από πάνω, έχει εδώ πέρα το ασπρόμαυρο ζευρέ και από κάτω είναι μαύρο, έχει και αυτήν εδώ πέρα την ιδιαίτερη ζωνίτσα που μπορείς να κάνεις μια σύμπλεξη, να έχεις δηλαδή να κάνεις τη μεσούλα σου έτσι λίγο πιο στενή. Πραγματικά είναι ευρύχωρο το φασμά. Είναι πάρα πολύ δροσερό. Δεν ξέρω τώρα πώς να σου το περιγράψω. Ούτε σήμερα είναι, δεν διαφανίζει, αλλά είναι πάρα πολύ δροσερό. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, το ύφασμα του καλοκαιριού. Θα συνεχίσω μόνο με αυτό εδώ πέρα το τζιν που στο είχα κάνει story στο Instagram. Επειδή ξέρεις, καταλαβαίνεις. Πήρα εγώ το μπλε το ανοιχτό, με άρεσε και λέω, όχι ρε φίλε, θα πάρω και ένα μαύρο με σκισίματα. Και έτσι λοιπόν πήρα αυτό και όπως σου είπα και πριν, θα πέφτουν εδώ πέρα τα μοντέλα και εγώ το καλύτερο μοντέλο. Λοιπόν, πάμε τώρα, προχωράμε σε ένα σετ που πήρα για τον Γιώργο. Λοιπόν, του πήραμε αυτό εδώ πέρα το σετ, φιλενάδα. Κοίτα τι ωραίο σχέδιο. Κοίτα το παιδί μου τι ωραίο που θα γίνει. Λοιπόν, είναι ένα φανταστικό σχέδιο. Επέλεξα να πάρω το άσπρο το μπλουζάκι και θα το συνδυάσω. Βασικά σετ ήταν, δεν το συνδύασα εγώ. Με το μαύρο το σορτσάκι. Λοιπόν, αυτό τώρα το ύφασμα, κοίταξε να δεις, δεν είναι το βαμβακερό. Πιο πολύ σε μαγιό φέρνει. Εγώ τώρα λέω έτσι, μπορεί να λέω και βλακές, γιατί να ξέρεις από μόδα δεν ξέρω καθόλου, από υφάσματα δεν ξέρω καθόλου. Πέρα από βαμβακερό δεν ξέρω καθόλου. Α, και το λινό. Στην καλή φάση. Λοιπόν, οπότε έχουμε και αυτό, το οποίο είναι, ξέρεις ρε παιδί μου, αυτό του σορτσακίου. Δεν κατάλαβες. Δεν πειράζει. Εγώ το είπα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω λοιπόν σε ένα ακόμα σορτσάκι, αυτή τη φορά βάμβα καιρό. Αυτό εδώ πέρα, το οποίο το πήρα στη μαμά μου γιατί το θέλει για τη θάλασσα, κατάλαβες, πολύ τζόβενο η μάνα. Οπότε το πήρα αυτό με την ιδιαίτερη λεπτομέρεια εδώ πέρα στο μπουτάκι της, οκ, okay. Έχει και αυτό εδώ πέρα να το δένει, αν θέλει πιο φαρδί ή πιο στενό. Κομπλέ και αυτό. Έχω να σου πω ότι γενικά τα νούμερα έχουν ανταποκριθεί οκ. Okay. Απλά το κακό είναι ότι επειδή η μάνα λίγο παρασύρθηκε από μένα, δεν της πήγε πολύ καλά τα μαγιό που θα σου δείξω μετά. Δηλαδή το ήθελε το μικρότερο το νούμερο. Αλλά της λέω, αν είναι να το πάρεις και να βγαίνει λίγο κυλίτσα σου λίγο παραπάνω, πάρ' το εσύ ρε παιδάκι μου λίγο πιο φαρδί και άμα είναι μετά το στενεύεις. Αυτό θα κάνει. Θα τα στενεύσεις στο τέλος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω τώρα με το υπέραχο, υπέλαμπρο μαγιό
του Γιωργάρα. Κοίτα εδώ πέρα, όλη η κονσόλα του PlayStation και του Xbox εδώ πέρα σε ένα μαγιό. Λοιπόν, αυτό είναι το μαγιό. Είναι όπως βλέπεις γυαλιστερό. Δεν μας νοιάζει, πραγματικά δεν μας νοιάζει. Παιδάκι είναι, έχει και μια ευρυχωριά. Οπότε λογικά θα του κάνει και του χρόνου. Έκανα ένα break φιλενάδα, να σου πω και την αλήθεια. Έπιε και το νεράκι μου, αμέ. Πήρα η καταπιόλα μου, λίγο έτσι γράφηκε. Λοιπόν, και θα συνεχίσω τώρα με φοβερά πουκαμισάκια. Λοιπόν, παιδιά, κοίτα εδώ χρώμα. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, φοβερό πουκαμισάκι κύπαρισι. Το φύφασμα είναι λινό. Είναι πάρα πολύ δροσερό. Πραγματικά, το οποίο μπορώ να το δένω και εδώ πέρα στη μεσούλα, αν δεν θέλω να το πάω ως κάτω να δέσω τα κουμπάκια. Και είναι, παιδιά, εντάξει, είναι δηλαδή το μονόχρωμο, είχε και πάρα πολύ ωραία χρώματα γενικά. Αλλά δεν ξέρω, έτσι δηλαδή μου την έδωσε τώρα να πάρω εγώ το κυπαρισί για το καλοκαιράκι. Γενικά είχα στο μυαλό μου να ολοκληρώσω το outfit της καβάλας, του πύργου. Πραγματικά δηλαδή ήθελα έτσι να, για να βγαίνω, κατάλαβες, κατάλαβα. Λοιπόν, οπότε θα προχωρήσω τώρα σε ένα άλλο πουκάμισο μπλούζα, να σου το πω και έτσι. Κοίτα εδώ, μα είναι δυνατόν τώρα, κοίτα εδώ. Το ύφασμα είναι ακριβώς το ίδιο με το κυπαρισί, το πουκάμισο που σου έδειξα. Κοίτα εδώ ρε παιδιά. Εντάξει, θα τα δεις όλα φορεμένα, εννοείται, σε post. Φυσικά, εντάξει, έχω τρελαθεί. Είναι φοβερό αυτό, δηλαδή αυτό μου άρεσε περισσότερο από το κυπαρισί. Φοβερό, παιδιά. Φοβερό. Δηλαδή, να θες να πας για ένα καφέ, να πας στα γενέθλια του μικρού σου. Γιατί έρχονται και τα γενέθλια του μικρού μου. Παρεπιπτόντως, σκεφτόμουν εγώ τώρα. Πήγαινα αλλού το θέμα. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε μπλουζάκια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι, το οποίο έχει τις πεταλουδίτσες. Είναι άσπρο. Δεν θα έρχεται κατευθείαν ο ήλιος μέσα. Δηλαδή, πραγματικά. Και άσπρο που φοράω, πάλι ζεσταίνομαι, να ξέρεις. Τέλος πάντων, όμως είναι μια υπερπαραγωγή. Κοίτα εδώ. Κοίτα τι είναι, τι ωραία που είναι με αυτή την μπλουζίτσα. Λοιπόν, οκ. Okay. Άναψα τώρα, περίμενα να σου δείξω και το άλλο το πεταλουδέ. Το οποίο αυτό το πεταλουδέ το πήρα για τη μαμά μου. Γιατί εντάξει, είναι και αυτή μια κρυφή πεταλουδίτσα μέσα της. Κοίτα εδώ. Εντάξει, παιδιά, η ποιότητα δεν υπάρχει, σου λέω. Γενικά δεν υπάρχει. Θα συνεχίσω. Μισό λεπτό, γιατί πέσανε και τα πακέτα εδώ πέρα. Μισό. Και τώρα, φιλενάδα, θα συνεχίζω με μια τρελιάρικη μπλούζα, γιατί θέλω να πω σε όλο τον κόσμο ότι είμαι μάλιστα και δεν το ξέρει πραγματικά. Κοίτα εδώ τώρα. Κοίτα εδώ. Ένα συνδυασμό πιτσιλιά κόκκινου με άσπρο και μία μαμά με το κότσο, με το τσαμπέρι στο κεφάλι και το γυαλί που λέει Muff Buff. Δηλαδή είναι μία μαμά όπως και εγώ που τα συνδυάζει όλα, φιλενάδα. Κατάλαβες. Λοιπόν, και σαν τελευταίο. Όχι, δεν έχω τελευταίο, γιατί έχω ακόμα μία μπλούζα να σου δείξω. Α, και ένα μπλουζάκι να σου δείξω. Και μετά να πάω στα μαγιό. Λοιπόν, αυτή τη φορά σκέφτηκα και τον άντρα. Καλά θα μου πεις, εντάξει, μία μπλούζα, τον ξεπέταξες. Εντάξει, αυτή τη φορά ήθελα εγώ. Την επόμενη φορά, γιατί σου λέω, είναι να μην αρχίσω να κάνω καταθέσεις. Τώρα έχω κάτι υποχρεώσει να σου πω την αλήθεια, οπότε θα σταματήσω να κάνω καταθέσεις. Αλλά την επόμενη φορά όμως θα είναι ολοκληρωτικά για τον άντρα. Κοίτα εδώ τι του πήρα, μαύρο, με πολύ έτσι μια λεπτή ουσιαστικά γράφα, γιατί δεν τα φοράει και πολύ την πολλή πληροφορία πάνω του, μια στάμπα ίσα ίσα, του άρεσε πάρα πολύ παρεμπιπτόντως και μπορώ να πω χάρηκα και εγώ πάρα πολύ, γιατί δεν το ήξερε, οπότε το παρέγγειλα μόνη μου, η γυναίκα. Πάμε τώρα σε ένα κολλητό τζιν, κλασικό τζιν, το οποίο το γυρνάς από κάτω, το φοράς με την πλατφόρμα σου, θα τις φορέσω με τις πουκαμίσες μου, θα το φορέσω με τα πουκαμισάκια μου. Ένα λεπτό ελαστικό τζιν, τύπου σκίνι θα το έλεγα, πάντως εγώ γενικά μπορεί να κόλλησε, παιδιά, πάνω μου, μου έκανε ένα τέλειο πουπουδάκι και πραγματικά δεν με κουράζει αυτή η πίεση που νιώθω στα πόδια μου, ίσα ίσα που έχει και περιθώριο, γιατί η μαμά Μπέλα ξέρει. Και τώρα, όχι. Θέλω να πάω, ρε παιδί μου, στα μαγιό και δεν με αφήνει το σύστημα, κατάλαβες. Λοιπόν, θα πάω τώρα σε ένα άλλο μπλουζάκι, το οποίο το πήρα για τη μάνα, γιατί η μάνα είναι πολύ μοντέρνα. Σας είπα. Λοιπόν, κάτσε λίγο να το ανοίξω. Κοίτα εδώ. Έχεις, αν τη βλέπεις, τη λεπτομέρεια, το δανταλέ, το μαύρο, που θα πέφτει πάνω στο τζιν. Α, ξέχασα να σου πω ότι και η μαμά πήρε το τζιν που σου έδειξα πριν, αλλά το πήρε και στο ανοιχτό. Αλλά τώρα τι να σου έδειχνα, 500 πράγματα τα ίδια και τα ίδια. Σου δείχνω τα δικά μου και πιστεύω σε καλύπτω. Λοιπόν, οπότε πήρε αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι με αυτές, εδώ πέρα τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες, το δένεις κιόλας.
το δένεις κιόλας και είναι φανταστικό. Πάει και τη μαμά την τελειώσαμε. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σου δείξω το μαγιό. Πριν να σου δείξω το μαγιό, άκου τώρα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Λοιπόν, ναι, ήθελε να την καλύψει εδώ πέρα στην κυλίτσα, αλλά γενικά ξεγελαστήκαμε. Της πήρα πολύ μεγαλύτερο νούμερο από ό,τι φοράει η γυναίκα, οπότε θα το στενέψουμε. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να το έπαιρνα και εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν μ' αρέσει πολύ το φλωράλ κάτω στο κολαράκι μου τώρα, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, οπότε της πήραμε αυτό εδώ πέρα το μαγιό. Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλο για τη μαμά, πραγματικά, οπότε θα το στενέψουμε. Και το πάνω έχει ως εξής. Δηλαδή, δένει εδώ πάνω. Είναι έτσι. Βλέπεις, και έχει αυτό εδώ πέρα το τέλειο εδώ πέρα δέσιμο στο μπούστο. Θα το στενέψουμε αυτό. Μετά πήραμε. Δυστυχώς τα μαγιό της μαμάς μου είναι πάρα πολύ ωραίο σαν σχέδιο. Δεν της κάνει, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, πήρε και αυτό εδώ πέρα το ολόσωμο, το οποίο έχει σαν πικέ το ύφασμα και έχει την ιδιαίτερη λεπτομέρεια εδώ πέρα στο στήθος, φαίνεται δηλαδή εδώ πέρα δερματάκι, και αυτό θέλει στένεμα λίγο πιο κάτω από το πουπουδάκι. Και σαν τελευταίο κομμάτι, φιλενάδα, έχω να σου δείξω το μαγιό της κόρης μου. Καλά, έχω τρελαθεί. Μισό, μου πέσε. Hello again. Λοιπόν, αυτό το μαγιουδάκι, πραγματικά δηλαδή, αν το δεις στο σχέδιο, είναι όλα τα λεφτά. Κοίτα εδώ, η τυραντίτσα είναι έτσι, και από πίσω κάνει αυτό εδώ πέρα το τρελό το δέσιμο. Και είναι φοβερό λουλουδάτο φλωράλ, με αυτό εδώ πέρα το θεσπέσιο, το γαλάζιο, και έχει και λίγο την ενίσχυση. Η αλήθεια είναι ότι η ενίσχυση δεν βγαίνει, αλλά θέλω να σου πω. Και αυτό εδώ πέρα είναι το από κάτω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία η ποιότητα του μαγιό. Πραγματικά δηλαδή έχω μείνει άφωνη. Λοιπόν, αυτά ήταν ουσιαστικά τα ψώνια μου της δεύτερης και της τρίτης παραγγελίας. Ελπίζω να σου άρεσαν. Για όποια πληροφορία θέλεις, μπορώ να σου απαντήσω. Πραγματικά δεν κολλάω εγώ γενικά. Στα λέω όπως έχουν τα πράγματα. Ελπίζω λοιπόν να σου άρεσαν αυτά τα ψώνια μου και αυτή τη φορά. Περιμένω τα σχόλιά σου. Περιμένω τα like σου φυσικά. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα κάθε μέρα σου λέω πράγματα για τη ζωή μου και τσαλκόνομαι και μπουρουμπούρου. Λοιπόν, σου εύχομαι μια πολύ καλή εβδομάδα, να περνάς τέλεια, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που έρχεται με vlog, προετοιμασίες, γενέθλια, γιατί έρχονται και τα γενέθλια του μικρού μου. Αμέ, λοιπόν, οπότε θα τα πούμε. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.